Έχω ένα ερώτημα για την διαπάλεια ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Και πέρα από την φιλότιμη προσπάθεια του κυρίου Βορύδη και ειλικρινή, φαντάζομαι να αποχρωματίσουμε λίγο πολιτικά την κατάσταση. Εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας άλλη μία πλευρά ενός εκτεταμένου συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς, το οποίο χαρακτήριζε τον τόπο τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν έχουμε πολλές μεμονωμένες περιπτώσεις. Έχουμε μια εκτεταμένη ανομία, μια διάχυση πλέον της διαφθοράς και της διαπλοκής, που ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση, εντός του ευρωπαϊκού χώρου, αποτελεί ένα ακραίο φαινόμενο. Ένα σύστημα ολόκληρο λειτουργούσε έτσι. Ένα σύστημα ολόκληρο. Βεβαίως, με πολιτικές προεκτάσεις. Με πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό ήταν το πολιτικό σύστημα, το δικοματικό, διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα, το οποίο κατά τη γνώμη μου, και εδώ χρειάζονται τα ερωτήματα, θα πρέπει να δούμε, έστω και αν σε συνθήκες κρίσης, λειτουργεί ακόμα με τον ίδιο τρόπο. Λειτουργεί ακόμα και με σήμερα. Τον ίδιο τρόπο. Σήμερα. Βεβαίως. Βεβαίως. Άρα, εξ αυτού, συνάγεται η ανάγκη να υπάρξουν ελεγκτικοί, ισχυροί μηχανισμοί και να δούμε εάν στις μέρες μας σήμερα της βαθιάς οικονομικής κρίσης οι τράπεζες δανειοδοτούν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με πολιτικά κριτήρια. Οι μετέωρος. Και εγώ νομίζω ότι αυτά που έχουμε δει. Βεβαίως, εγώ νομίζω με αυτά που ακούω στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να βλέπω επιχειρήσεις οι οποίες να έχουν συνολικές υποχρεώσεις 220 εκατομμύρια να έχουν ζημιές 60, 50, 13 και να παίρνουν δάνεια αυτή τη στιγμή. Ποιες δικές τους θα δίνουν αυτά. Και δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να νομοθετεί υπέρ της ασυλίας των υψηλόβαθμων τραπεζικών διευθυντικών στελεχών. Mm-hmm. Διότι τι είναι αντικατά, τελικά για ποιους ισχύουν οι νόμοι. Εξαιρούμε τον έναν, εξαιρούμε τους βουλευτές, κάνουμε... Για ποιους ισχύουν, για τον ταλέπορο, ας πούμε, αυτοαπασχολούμενο ή μικροεπιχειρηματία, ο οποίος αναγκάστηκε για να βρει ρευστότητα να υποθηκεύσει το αλλά σπίτι αν είναι του. Έτσι, όπως το λέτε, γιατί παρενεύεται ότι η δικαιοσύνη και αρχίζει να αποκαλύπτει ένα τέτοιο σύστημα. Πολύ σωστό το ερώτημα. Πολύ σωστό το ερώτημα. Γιατί παρενέβει. Διότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πράγματι σε μια κατάσταση αποσύνθεσης αυτού όλου του συστήματος διαφθοράς και διαπλοκής. Mm. Και έχει πια μια δικιά του δυναμική. Υπάρχουν καραμπόλες. Τα πράγματα δεν είναι ελεγχόμενα. Όπως δεν είναι καθοδηγούμενα. Αρχίζει το ξύλωμα δηλαδή. Αρχίζει το ξύλωμα. Και αυτό είναι εν μέρει εξυγιαντικό. Mm. Ή όχι εν μέρει. Εν συνόλο. Εξυγιαντικό. Αλλά αυτό γιατί δεν το πιστώνετε κυβέρνηση, κύριε Η κυβέρνηση σου λέει: εδώ είμαστε όλα στο φως. Καταρχήν, η κυβέρνηση δεν ξεκίνησε τον προηγούμενο Ιούνιο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν στελέχη, ακόμη και ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς, που ήταν επί πολλά χρόνια σε ένα άλλο πολιτικό χώρο και είναι σόγαμπρος στην Νέα Δημοκρατία, έχει μία συνέχεια με τον ευρύτερο χώρο της συντηρητικής παράταξης. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν δεχθούμε ότι σήμερα το κυβερνητικό κόμμα ενθαρρύνει την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, δεν απαλλάσσεται κάποιον ευθυνών και πρέπει να το πει αυτό, διότι συνέβαινε κατά αναλογία, ας πούμε, όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια τι έκανε. Οι κυβερνήσεις βάζαν φρένο στη δικαιοσύνη και τώρα την έχουν απελευθερώσει. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια ερμηνεία που ίσως βολεύει επικοινωνιακά αυτή τη στιγμή, αλλά να δούμε και για να το θέσουμε και πιο συγκεκριμένα. Εάν είναι έτσι, τότε θεωρώ, για παράδειγμα, ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχαν δηλώσεις από τον κύριο Στουμινάρα και τον κύριο Σαμαρά για την επικεφαλής του Χουσού. Ταμείου. Η οποία σύμφωνα με τους αγγελείς. Εσείς τι πιστεύετε, ότι εγώ δεν πιστεύω. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε κάποιο τρόπο να μην δοθεί πολιτική κάλυψη όπως έχει δοθεί μέχρι τώρα. Και να πούνε έστω αναστολή της ιδιότητάς. Μέχρι να δούμε τι. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα λέτε ότι δικαιώνεστε στην πραγματικότητα εσείς με τις εξελίξεις αυτές. Όλη η κριτική σας στο σάπιο πολιτικό σύστημα που ζει τις τελευταίες μέρες, όπως λέτε. Και επομένως αυτές τις μέρες και δούμε. Και οι εξοπλισμοί θέτουν ένα τέτοιο ζήτημα. Ναι. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Εκεί που δεν είναι αμιγώς υπόθεση της δικαιοσύνης, εκεί η Βουλή παρεμβαίνει και βάζει φρένο. Αναφέρομαι στην εξεταστική για τα, ναι, και για τα υποβρύχια. Και για τα υποβρύχια. Εκεί παρεμβαίνει και βάζει φρένο. Κύριε Χατσοκράτη. Κοιτάξτε τώρα. Να συνδεθούμε με.